Επίσπευση όλων των έργων με επίκεντρο την ενέργεια αποφάσισαν Κύπρο και Αίγυπτο. Στι 15 Σεπτεμβρίου συνέρχεται η κοινή τεχνική επιτροπή για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού μεταφορά φυσικού αερίου από το κοίτασμα Αφροδίτη τη Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στην Αίγυπτο. Επιτροπή που θα εξετάσει σενάρια αναφορικά με την χωρητικότητα, τι τεχνικέ προδιαγραφέ, τι οικονομικέ πτυχέ και την πορεία του αγωγού. Όπω αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργεια, η Νατά Εκφράζει την ικανοποίησή τη για τι συναντήσει που είχε στο πλαίσιο τη πρώτη διακυβερνητική συνάντηση χθε στο Κάιρο με του υπουργού ηλεκτρισμού, πετρελαίου και εμπορίου τη Αιγύπτου και σημειώνει πω συμφωνήθηκε να υπογραφεί του προσεχισμήνε μνημόνιο συναντήληψη για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Αιγύπτου. Η ηλεκτρική αυτή διασύνδεση με την Αίγυπτο θα διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια τη Κύπρου, ενώ θα έχει αμοιβαία ωφέλη για τι δύο χώρε αναφορικά με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και τι προσπάθειε που γίνονται παγκοσμίω για μείωση των ρήπων και συγκράτηση των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Ακολούθω, προγραμματίζεται η υπογραφή τριμερού Μνημονίου Συναντήληψη μεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου Ελλάδο για προώθηση τη ηλεκτρική διασύνδεση των τριών χωρών μέσω του έργου EuroAfrica Interconnector. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η ενεργοποίηση του Μνημονίου Συναντήληψη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και η σύσταση τεχνικών επιτροπών, ιδιαίτερα για την αξιοποίηση ηλιακών, θερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώ και παραγωγή πράσινου υδρογόνου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίση ότι συμφωνήθηκε η θεσμοθέτηση ανατακτά χρονικά διαστήματα τη διοργάνωση επιχειρηματικών φόρουμ με στόχο την αύξηση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των δύο χωρών.